πάλι. Αυτό θα είναι ένα πολύ πολύ σύντομο βιντεάκι, γιατί έχω να σας πω κάποια πραγματάκια και θα διοργανώσω και ένα διαγωνισμό. Στο προηγούμενο μου βίντεο μακιγιάς σας είχα μιλήσει για τη Γαβριέλα, η οποία είναι μία πανέμορφη και γλυκύτατη κοπέλα. Οι περισσότερες την ξέρετε μέσω του Facebook. Είμαι σίγουρη ότι κάπου θα έχετε δει μία δημιουργία δικιά της. Είναι μία πάρα πολύ ταλαντούχα κοπέλα. Ειλικρινά, αυτά που φτιάχνει είναι όλα απίστευτα, είναι όλα ένα και ένα. Το που ήθελα να σας πω είναι ότι έχω αγοράσει κάποια πραγματάκια, κάνει χειροποίητα κοσμήματα, ότι από κάτω θα σας αφήσω τη σελίδα της στο Facebook και εννοείται ότι θελήσατε μπορείτε να με ρωτήσετε, να μου αφήσετε σχόλιο από κάτω ή να ρωτήσετε την ίδια την Γαβριέλα στη σελίδα της. Το όνομα στη σελίδα της είναι Gabriella Sweet Sparkle. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι πιο όμορφο και πιο παιχνιδιάρικο και κάτι πιο απλά υπέροχο. Δεν έχω λόγια να πω για τη Gabriella. Είναι πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος. Είμαι σίγουρη ότι θα σας εξυπηρετήσει άψογα. Ό,τι θελήσετε μπορείτε να τη ρωτήσετε και να της πείτε, εννοείται, αν έχετε κάποια ειδική παραγγελία, ας πούμε ότι θέλω αυτό με αυτά τα χρώματα ή θέλω αυτό λίγο πιο μεγάλο ή λίγο πιο μικρό, οτιδήποτε και να της πείτε, είμαι σίγουρη ότι θα σας το κάνει, είτε ακόμα και για τις αλυσίδες. Εγώ θα σας δείξω μερικά πραγματάκια που πήρα από τη Γαβριέλα. Εγώ, ας πούμε, τη ζήτησα να μου τα κάνει όλα με αλυσίδες. Ενώ αυτή τις φωτογραφίες που ανεβάζει στη σελίδα της, τα είχε άλλα με κορδονάκι, άλλα με εκείνο, άλλα με τα άλλα. Εγώ, επειδή μου αρέσουν πολύ οι αλυσίδες, τη ζήτησα να μου τα κάνει με αλυσίδες και εννοείται μου το έκανε. Ας ξεκινήσουμε να σας δείξω τα πολύ λίγα πραγματάκια που πήρα. Πραγματικά, αν μπορούσα θα τα έπαιρνα όλα, όλα. Αλλά αυτά με το που τα είδα απλά δεν γινότανε να μην δεν τα πάρω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το υπέροχο ντόνατ, το οποίο το έχω βάλει σε μία πολύ μακριά αλυσίδα και είναι αυτό εδώ. Αυτό η αλήθεια είναι ότι τη το ζήτησα εγώ και μου το έκανε. Είναι βαρύ η αλήθεια είναι, αλλά πραγματικά είναι υπέροχο. Μου έχει βάλει και ένα φιωγκάκι εδώ κάτω. Δηλαδή, εγώ δεν τη ζήτησα πουθενά να μου βάλει φιωγκάκια και μόλις τα είδα, ένα δάκρυ χαρά σκύλησε από τα μάτια μου. Γενικά το λατρεύω. Είμαι σίγουρη ότι εάν τη το ζητήσετε μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Έχει και κάποια που είναι με δαγκωματιά και είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά το αγαπώ. Το αγαπώ, είναι πάρα πολύ ωραίο και η αλυσίδα νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ. Το επόμενο πράγμα που πήρα είναι ένα γλυφιτζούρι, είναι αυτό εδώ. Έχει τα αγαπημένα μου χρώματα επάνω, εγώ τη ζήτησα να βάλει αυτά τα χρώματα. Έχει πάρα πολλά γλυφιτζούρια, μπορείτε να τα δείτε στις εικόνες που έχει με τα κοσμήματά της. Μου έχει βάλει ένα φιωγκάκι, δηλαδή, κοιτάξτε το, ένα φιωγκάκι και είναι και καρό. Εντάξει, τι να πω, ειλικρινά μόλις το είδα λέω, όχι αποκλείεται, δεν το έκανε. Αλλά ναι, είναι παιδιά υπέροχα τα κοσμήματά της, εννοείται και αυτό το βάλε σε αλυσίδα. Θα συνεχίσω με μία πάλι δικιά μου παραγγελία. Από ό,τι είδατε, γενικότερα είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου που είπα ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά το θέλω με αυτό. Και εννοείται, μου είπε φυσικά και θα το κάνω. Και ζήτησα να μου βάλει σε αυτό εδώ το γυάλινο μπουκαλάκι, το οποίο πραγματικά είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει για μπουκαλάκι και κοσμήματα. Και τη ζήτησα να μου βάλει μέσα ντόνατ. Έχει κάποια μικρά ντόνατ, θα τα δείτε και στις φωτογραφίες, τα οποία τα βάζει είτε σε δαχτυλίδια είτε μέσα σε κολλιέ. Δεν θυμάμαι αν τα έχω δει σε κολλιέ, αλλά σίγουρα τα έχω δει σε δαχτυλίδια. Και τη ζήτησα να μου τα βάλει εδώ μέσα. Παιδιά, δεν έχω δει κάτι πιο μοναδικό, πραγματικά. Είναι απλά υπέροχα τα ντόνατ. Άμα δείτε τι δουλειά έχει κάτσει και έχει κάνει, έχει βάλει φραουλίτσες επάνω στα ντόνατ. Στα υπόλοιπα έχει βάλει πάρα πολλά είδη γλάσου και κάτι άλλα κομματάκια. Δεν έχω λόγια να σας πω για αυτή την κοπέλα. Ειλικρινά, δεν έχω δει κοπέλα πιο ταλαντούχα πάνω σε αυτό το πράγμα. Οπότε τη ζήτησα να μου κάνει αυτό και το βάλε ένα είδη και αυτό σε άλλη τη πίτσα. Και είναι ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο. Συνεχίζω με το επόμενο, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Δεν έχω δει κάτι πιο ωραίο. Δεν έχω δει κάτι πιο τέλειο. Είναι απλά φανταστικό. Άμα το δείτε, είμαι σίγουρη ότι θα τρελαθείτε. Τη ζήτησα να μου κάνει παγωτό. Όσοι δεν με γνωρίζουν και όσοι δεν ξέρουν, το παγωτό είναι το top.
top για μένα. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τη φικούλα με το παγωτό. Το παγωτό πάει πάνω από όλα, πάει πάνω από το φαγητό, πάει πάνω από τα καλλιτικά, πάει πάνω από οτιδήποτε. Οπότε καταλαβαίνετε την αδυναμία μου στα παγωτά. Και τη ζήτησα να μου κάνει παγωτό και μου είπε ότι το σκεφτόταν και ήθελε πάρα πολύ να κάνει. Και τη έστειλα μια φωτογραφία και τη είπα στο περίπου πώς θέλω να είναι το παγωτό. Παιδιά, και το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο από αυτά που σκεφτόμουν ότι θα κάνει. Είναι αυτό εδώ. Μακάρι να ήξερα ότι θα γινόταν κάτι τόσο τέλειο, έτσι ώστε να κάνουμε διαγωνισμό για αυτό το κολιέ. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, συγκριτικά με το πρόσωπο μου, είναι αρκετά μεγάλο. Δεν είναι μικρούλι. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει σε κόσμημα, ειλικρινά το λέω και βουρκώνω. Οι μπάλες είναι τέλειες. Είναι σαν κανονικό παγωτό, δηλαδή άμα το δείτε πώς είναι, θα πάθετε σοκ. Το βλέπετε βέβαια στα κοντινά. Μου έχει βάλει ζαχαρωτά marshmallow στο δικό μου επάνω. Να σας πω ότι το δικό μου είναι μοναδικό, εννοείται δεν έχει ξανακάνει τέτοιο. Και δεν νομίζω να μπορέσει να σας κάνει το ίδιο. Ίσως λίγο τροποποιημένο, γιατί το δικό μου είναι δικό μου. Και επειδή ξέρετε την αδυναμία μου στα marshmallows, γιατί θα σας δείξω το δωράκι που αποφασίσαμε να κάνουμε διαγωνισμό. Μου έχει βάλει στην κορυφή 3 marshmallows, μικρά παιδιά. Έχει βάλει ένα σιρόπι να πέφτει στο παγωτό. Οι μπάλες είναι λες και τις πήρες και τις έβαλες εκείνη τη στιγμή. Το χωνάκι, τι να πω για το χωνάκι. Και εσύ όλα αυτά, μου κομπάνισε και ένα φιωγκάκι ροζ που α! Δηλαδή το βλέπεις αυτό και λες ας πούμε ότι της κοπέλας δεν πιάνει το χέρι καθόλου. Όπως μου είπε, ίδια ξεπέρασε και τον εαυτό της και πραγματικά το πιστεύω. Είναι ό,τι πιο τέλειο έχω δει ποτέ στη ζωή μου και σας το λέω ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά. Συνεχίζω με το τελευταίο κόσμημα για το λαιμό που πήρα και είναι αυτό που θα οργανώσουμε ένα διαγωνισμό και θα το κερδίσει μία τυχερή από εσάς. Είναι αυτό εδώ το καταπληκτικό, υπέροχο μπουκαλάκι που μέσα έχει marshmallow. Παιδιά, όταν το είδα στη σελίδα του στο Facebook, λύγησα και λέω όχι, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Λατρεύω αυτά του είδους τα μπουκαλάκια γενικότερα για το λαιμό, αρέσουν πάρα πολύ. Όχι, πείτε μου δηλαδή, τα είδατε όλα τα κοσμήματα, πείτε μου απλά την άποψή σας από κάτω. Έχετε δει κάτι τέτοιο, γιατί δεν γίνεται να είμαι μόνο εγώ η τρελή με αυτά τα κοσμήματα. Και μου το έβαλε που λέτε σε αυτό το μπουκαλάκι. Μου έχει βάλει και την πιλίτσα την οποία εγώ ζήτησα. Και μία τυχερή από εσάς επομένως, θα κερδίσει ένα τέτοιο κολιέ. Να σας πω επίσης ότι ο διαγωνισμός θα γίνει στο Facebook. Όσες κοπέλες θέλουν να λάβουν μέρος του διαγωνισμό, να σας πω ότι πρώτος κανόνας είναι εννοείται να κάνετε like στη σελίδα μου στο Facebook, δύο να κάνετε like στη σελίδα της Γκαμπριέλα στο Facebook και τρίτος και τελευταίος κανόνας είναι ότι θα ανεβάσω αυτήν εδώ την φωτογραφία στη σελίδα μου στο Facebook την ώρα που θα ανεβεί το βίντεο. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι μια δημοσίευση, αλλά δημόσια δημοσίευση, προσέξτε, δηλαδή εκεί που σας λέει σε ένα κουτάκι στο Facebook μόνο φίλοι, μόνο εγώ κλπ. Να το βάλετε στο δημόσια ή όλοι, έτσι ώστε να μπορώ να δω τη δημοσίευση για να σας συμπεριλάβω στην κλήρωση. Γιατί άμα το έχετε μόνο σε εσάς ή μόνο στους φίλους σας, δυστυχώς δεν θα μπορώ να το δω και δεν θα μπείτε μέσα στην κλήρωση. Και τέλος να μου αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία μου που θα δημοσιεύσω στο Facebook. Επίσης το μπουκαλάκι αυτό να σας πω ότι μου το έκανε δώρο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μαζί με αυτό μου έστειλε και δύο υπέροχα σκουλαρίκια, τα οποία είναι πάλι παγωτό, cupcake, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά εγώ θα πω ότι είναι παγωτό. Δύο σκουλαρικάκια. Και πριν κλείσω το βίντεο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ τη Γαβριέλα, που δέχτηκε να κάνει μαζί μου αυτό το διαγωνισμό. Ελπίζω ειλικρινά να πάτε να δείτε τα πράγματά της στο Facebook και να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Είναι μια πάρα πολύ ταλαντούχα κοπέλα και νομίζω αυτά είχα να σας πω. Επομένως θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο βίντεο μου με το part 2 από τα πινέλα ματιών. Οπότε τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλάκια πολλά! Μουα! Καταλάβατε τέλος πάντων. Στο προηγούμενο μου βίντεο νομίζω ήταν